Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν τρομερή εισαγωγή με τη μουσική αυτή. Αλλά η Κίνα, ξέρετε, αυτή την εικόνα που έχουμε εμείς για την Κίνα, είτε για τη χώρα των χρυσανθέμων, είτε με αυτή τη μουσική κτλ., νομίζω ότι πια είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν ή τουλάχιστον ανήκει στις αναμνήσεις και των ίδιων μάλλον των Κινέζων. Υπό τη λογική ότι αυτό το οποίο βρήκαμε εκεί, γιατί και εγώ πρώτη φορά έκανα αυτό το ταξίδι προς εκείνα τα μέρη, αυτό που βρήκαμε εκεί ήταν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ πιο σύγχρονο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό το ζήτημα και αξίζει τον κόπο κανείς να δει το τι συμβαίνει στην Κίνα γενικότερα. Γενικότερα στα θέματα τα οικονομικά, στα θέματα τα κοινωνικά, στα θέματα τα πολιτικά, στα θέματα τα εργασιακά, βρήκαμε και αντιμετωπίσαμε καταστάσεις, οποίες εγώ τουλάχιστον δεν τις περίμενα. Και έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας έρθουμε τώρα σε αυτό το οποίο είπατε. Πράγματι, χτες επιστρέψαμε από την μεγάλη αυτή αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την Κίνα, από την πόλη της Χαντζού, που μπορεί για τους περισσότερους. Άρα καλά το είπα. Πολύ καλά το είπατε, μια χαρά και με προφορά το είπατε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για μια πόλη την οποία κανείς μας δεν είχε ακούσει στο παρελθόν, όμως είναι μια πόλη που έχει περίπου 12 εκατομμύρια πληθυσμό, είναι μέσα στις 3-4 μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, βρίσκεται το ανατολικό κομμάτι της Κίνας περίπου 2 ώρες απόσταση από τη Σανγκάη, που είναι το μεγάλο λιμάνι εκεί της περιοχής και μια πόλη που είναι παγκοσμίως γνωστή στον κόσμο. Τι ιδιαίτερο όμως είχε η Χαντζού και γιατί πήγαμε στη Χαντζού? Υπάρχει μια προϊστορία και μια προεργασία. Μέσω ενός προγράμματος επιλεχθήκαμε από την ίδια τη Χαντζού, που ουσιαστικά ήταν και ο οικοδεσπότης, μαζί με άλλες πόλεις ή άλλες περιφέρειες του υπόλοιπου κόσμου, να συμμετέχουμε σε ένα κοινό project. Έτσι λοιπόν με την πόλη της Χαντζού από πέρσι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συμφωνιών σε διάφορα επίπεδα. Υπογράφηκε ένα MOU συμφωνικός εργασίας σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής μας μαζί με την περιοχή της Χαντζού, και βεβαίως πάνω σε αυτό το MOU, το οποίο η επίσημη τελετή έγινε τώρα με την ευκαιρία της εκθέσεως, της μεγάλης αυτής εκθέσεως ηλεκτρονικού εμπορίου, είχαμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και τομείς αυτής της συμφωνίας. Για να σας δείξω, να σας πω, να καταλάβετε, αυτή η αποστολή είχε τριπλή, πώς να το πω, είχε τρία παρακλάδια. Δηλαδή, αφενός μεν, το ένα ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν τιμόμενη περιφέρεια στην πολύ μεγάλη αυτή έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στη Χαντζού, παγκόσμια έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Χαντζού ουσιαστικά είναι η μέκα του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι το σημείο στο οποίο όλες αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείες, η Temu, η Alibaba και πολλοί που είναι αντίστοιχοι με την Amazon και την Google που συζητάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι Κινέζοι, ένας λαός που κάνει εμπόριο από χιλιάδες χρόνια πριν, ίσως και πριν από τη δική μας, από το δικό μας λαό, έχει εξελίξει τώρα, και ειδικά η συγκεκριμένη περιοχή έχει εξελίξει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το δεύτερο που κάναμε εκεί ήταν ακριβώς αυτή η τελετή υπογραφής του MOU, του συμφωνητικού μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της πόλης της Χαντζού. Και το τρίτο είχε να κάνει με ένα παράλληλο γεγονός που συνέβαινε επ' ευκαιρία αυτών των εκθέσεων εκεί. Εννέα πόλεις, οι υπόλοιπες ήταν πόλεις, μόνο εμείς είμαστε περιφέρεια, μαζί με τη Χαντζού, είναι sister cities όπως λέγεται. Ήταν η πόλη της Βενετίας, ήταν η πόλη του Cape Town, η πρωτεύουσα του Τατζικιστάν και άλλες πόλεις τώρα από τη Μαλαισία τα λοιπά, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν σε πολύ ψηλό επίπεδο με τους κυβερνήτες τους ή με τους δημάρχους τους, και έγινε μια πολύ, πολύ επικοδομητική συζήτηση στη σχέση με τις ανάγκες αυτών των πόλεων, με τις κοινές συνεργασίες που μπορούμε να αναπτύξουμε, να πάρουμε καλές πρακτικές η μία από την άλλη, γιατί σας λέω αφορούσε και πολύ μεγάλα κράτη και πολύ μεγάλες πόλεις, και στο οποίο φόρουμ αυτό των Sister Cities συμμετείχε ο Νεκτέριος Φαρμάκης, ο περιφερειάρχης μας, με μια πάρα πολύ καλή παρουσία, στην οποία στη συζήτηση αυτή και στις
συνεδρίες που έγιναν εκεί, ανέδειξε τα τοπικά χαρακτηριστικά εδώ της περιοχής μας, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, αλλά και τις δυνατότητες παραγωγικών μοντέλων και επενδυτικών μοντέλων που υπάρχουν εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έτσι ώστε να γίνει και η περιφέρειά μας πιο θελκτική στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ για να το πω λαϊκά, κύριε Παπαδόπουλο, και συγγνώμη που σας διακόπτω, για να το πω λαϊκά, ανταλλάξατε τηλέφωνα. Θα έχουμε περαιτέρω συνεργασίες με αυτές τις πόλεις, έτσι, με λοιπόν, φορείς. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι το να ανταλλάξουμε τηλέφωνο. Πάντα η προσωπική επαφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ έφυγα από την Κίνα έχοντας φίλους πραγματικά από αυτή τη χώρα. Πιστεύω ότι δημιουργήσαμε και πολύ καλές προσωπικές σχέσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε υπογράψει συγκεκριμένες συμφωνίες, οι οποίες τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν να παίρνουν και σάρκα και οστά σε πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή, οι συναντήσεις που έγιναν εκεί στα πλαίσια αυτού του συμφωνητικού που έχουμε υπογράψει συνεργασίας με τη Χαντζού, έγιναν συναντήσεις με επιμέρους τομείς, με τα πανεπιστήμια τους, με τις παραγωγικές μονάδες τους, με τις επιχειρήσεις. Επισκεφτήκαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή εκεί που είχαν να κάνουν και με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και ήταν εντυπωσιακό αυτό να το βλέπεις να γίνεται live εκείνη τη στιγμή, πως πολύ μεγάλες εταιρείες είχαν μέσα στις εταιρείες τους ανθρώπους οι οποίοι live απευθυνόμενοι μέσω TikTok και μέσω πλατφορμών όπως το Instagram και το TikTok απευθύνονταν σε μια αγορά δισεκατομμυρίων ανθρώπων και πως πολλούσαν προϊόντα εκείνη τη στιγμή. Εταιρείες holdings, εταιρείες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εταιρείες που έχουν να κάνουν με την ενέργεια που ήταν πάρα πολύ δυνατές και πολύ σημαντικές, αλλά και πολύ περισσότερο με εταιρείες όπως είναι η Alibaba, που σας είπα προηγουμένως ότι είναι κάτι το αντίστοιχο για την Ανατολή, το αντίστοιχο της Amazon που έχουμε εμείς εδώ στη Δύση. Εταιρείες με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλούς υπαλλήλους, με τεράστιες εκτάσεις γραφείων και αποθηκών, και βεβαίως με μια αγορά που προκαλεί ήλιγκο, όπως σας είπα, έτσι μόνο η Κίνα ξέρουμε ότι είναι δισεκατομμύρια κόσμος, και φανταστείτε και τους υπόλοιπους λαούς εκεί της περιοχής της Ασίας, όπως είναι η Ιαπωνία, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι και άλλες πόλεις. Εκεί λοιπόν εξειδικεύθηκαν σε ένα βαθμό πρακτικές που θα ακολουθήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να πετύχουμε κάποιες συνεργασίες. Οι συνεργασίες έχουν να κάνουν τόσο με θεσμικό επίπεδο μεταξύ της περιφέρειάς μας και των αρχών εκεί της περιοχής, αλλά έχουν να κάνουν και με πιο ουσιαστικό και πιο επιχειρηματικό επίπεδο. Εμείς ανοίξαμε το δρόμο, μαζί μας, παρέλειψα να το πω αυτό, μαζί μας στην έκθεση είχαμε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, είχαμε και ερευνητικά Ινστιτούτα που είναι στην περιοχή μας, είχαν έρθει και κάποιες επιχειρήσεις που ενδιαφέρθηκαν να βρουν αυτά τα κανάλια επικοινωνίας, τους διάβλους επικοινωνίας. Πήγατε οργανωμένα αλλά η δουλειά έγινε σε ένα βαθμό. Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό που έγινε ήταν το 10% της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Από εδώ και πέρα θα γίνει η εξειδίκευση των δράσεων που πρέπει να γίνουν για να έχουμε και αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι μόνο να κάνουμε ταξίδι και να ανταλλάξουμε δύο τηλέφωνα. Ήδη αντιπροσωπεία από την Χαντζού μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη εκεί της περιοχής θα έρθουν στις 14 και 15 Νοεμβρίου στην Πάτρα, θα έρθουν δηλαδή στην Ελλάδα γενικότερα και θα έρθουν και μας δίνετε την είδηση τώρα, θα τους δούμε και στην Πάτρα, χώρα μας, ναι, όπου πλέον και οι Κινέζοι, ξέρετε, αποδεικνύονται πάρα πολύ πρακτικοί άνθρωποι. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε κάνει δουλειά. Πρέπει να τους παρουσιάσουμε συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα αυτών που έχουμε κάνει. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε δημόσιος φορέας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, δεν είμαστε επιχειρηματίες. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι στρώνουμε το χαλί, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις αυτές που τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά μας κέντρα, οι επιχειρήσεις της περιοχής να βρουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με αγορές που δεν τις φανταζόμαστε, που είναι τεράστιες αγορές, και αν μπορέσουν να βρουν τους τρόπους συνεργασίας θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να βρίσκουμε το μονοπάτι. Να το μονοπάτι να το κάνουμε δρόμο και μακάρι να το κάνουμε λεωφόρο συνεργασίας μεταξύ της περιοχής μας και μιας τεράστιας αγοράς που βρίσκεται στην Κίνα. Ή να ρίξουμε το σινικό τείχος, θα πω εγώ, για αυτό να είμαι και... είναι δύσκολο, δεν το καταφέραν τόσα χρόνια. Δεν το καταφέραν τόσα χρόνια. Κύριε Παπαδόπουλο, βλέπω ότι τα τείχη ρίχνονται και με άλλους τρόπους, και βρήκαμε και ένα πολύ φιλικό λαό, δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε εχθρόντα και τείχη, και μάλιστα σε κάποια από τις συζητήσεις που προσπαθούσαμε, ξέρετε, οι Κινέζοι, ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν η πολύ μεγάλη ιστορία και γενικά η επιλογή των πόλεων και των περιφερειών που έγινε από τους Κινέζους για συνεργασία.
ξεκίναγε από αυτό, από την κουλτούρα, από την ιστορία, από τον αρχαίο πολιτισμό, από, πρώτα από αυτά και μετά από το ΑΕΠ. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει ένας σεβασμός προς τη χώρα μας, δηλαδή έχουν καλή άποψη εκεί για την χώρα μας. Τεράστιος σεβασμός, πραγματικά τεράστιος σεβασμός, μας αντιμετωπίζουν εμάς και την ιστορία μας με δέος, θεωρούν ότι είμαστε οι δύο πιο αρχαίοι πολιτισμοί μαζί και με τον ελληνικό πολιτισμό και τους Πέρσες, τέλος πάντων καταλαβαίνετε ο πολιτισμός που υπήρχε χιλιάδες χρόνια π.Χ. δείχνουν πολύ, πολύ μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα και αυτό που τους ενδιαφέρει καταρχήν, γιατί και εμείς τους είπαμε πάρα πολλά πράγματα για το δικό μας πολιτισμό εκεί και για τα πράγματα που συνέβαιναν στο παρελθόν και εντυπωσιάστηκαν, γιατί εντάξει όσα και να έχουν μάθει από την δική τους εκπαίδευση τώρα τα ακούν και από έναν Έλληνα και τα ακούν και κάποιες έτσι πιο εξειδικευμένες ιστορίες. Ο Δεκτάδης ο Παρβάκης είχε πολύ μεγάλη όρεξη να τους πει διάφορες ιστορίες, ρωτούσα για τους αρχαίους θεούς του Ολύμπου, όλα αυτά τους φαίνονταν, ξέρετε, μυθικά. Αλλά πολύ περισσότερο εδώ το μεγάλο μας ατού της περιφερειάς μας, η Ολυμπία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα σημείο το οποίο τους ρέθιζε, ένα σημείο για το οποίο ενδιαφέρονταν, ρωτούσαν κτλ. Σε μία από αυτές λοιπόν τις συζητήσεις που μιλάγαμε και για τον αθλητισμό μας, γιατί μας είχαν πάει εκεί και σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο το οποίο βγάζει πολύ μεγάλους αθλητές εκεί στην, αθλητικό πανεπιστήμιο το οποίο βγάζει πολύ μεγάλους αθλητές στην Κίνα και ειδικά στην Κολύμβηση και στις καταδύσεις. Είχαμε να τους πούμε ότι Πατρινός υπήρξε κάποτε προπονητής της εθνικής τους ομάδας μπάσκετ. Και... Ναι, ναι, ο Γιάννης ο Χρυστόπουλος. Βεβαίως, βεβαίως. Και τους είπα κιόλας ότι είναι και φίλος μου και ότι είναι και από την Πάτρα, από την περιοχή μου κτλ. Θυμόσατε το όνομα, η αλήθεια είναι αυτή, το συζητήσανε εκείνη την ώρα και θυμηθήκαν και είχαν και πολύ καλές αναμνήσεις. Και σκέφτηκαν, αυτό δεν μπορούσαν να σκεφτούν ότι ένας άνθρωπος από πόσα χιλιάδες χιλιόμετρα, μίλια μακριά από τη δική τους περιοχή έτυχε να είναι συντοπίτης μας και φίλος μας και γνωστός και είχε αναλάβει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτούς, έτσι την προπονητή της εθνικής τους ομάδας μπάσκετ. Βρήκαμε λοιπόν πολλά τέτοια κοινά σημεία, αλλά εντάξει, το να βρούμε κοινά σημεία για τον πολιτισμό, για τις παραδόσεις, για τα αίτημά μας είναι το ένα το ζητούμενο. Οκ, αυτά τα βρήκαμε. Το δεύτερο ζητούμενο είναι όμως να δούμε τι γίνεται για το μέλλον. Εκεί υπάρχουν ευκαιρίες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των δικών μας εταιριών, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες, αυτές πρέπει να ανακαλύψουμε, πρέπει να κοιτάμε στο μέλλον. Η Κίνα, πιστέψτε με, το έχει κάνει αυτό πολλά χρόνια πριν, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, έχει κάνει άλματα. Έχουν άλματα. Δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο οικονομικό πολιτικό σύστημα, το οποίο, ξέρετε, μπορεί είναι να πει κανείς, είναι καπιταλισμός επί της ουσίας, κόκκινος καπιταλισμός, αλλά καπιταλισμός. Θα σας εκπλήξουν πάρα πολλά πράγματα, θα βρεθούμε να τα πούμε και ειδικά ή και δημόσια και στην εκπομπή σας, όποτε θέλετε. Έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία πράγματα που είδαμε εκεί, που ανακαλύψαμε πώς κυλάει ο κόσμος σε αυτό το κομμάτι του ημισφαιρίου, πώς είναι τα εργασιακά ζητήματα, πώς είναι τα επαγγελματικά ζητήματα, τα επιχειρηματικά. Ανακαλύψαμε πολύ σημαντικά πράγματα και αυτό σας είπα στην εισήγησή μου στην αρχή, στην πρώτη κουβέντα, ότι η Κίνα δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Η Κίνα έχει κάνει άλματα στο μέλλον. Στο σημείο που πήγαμε εμείς, είδαμε που είναι, σας είπα, το σπίτι πολύ μεγάλων εταιριών, τέτοιου είδους εταιριών ηλεκτρονικού εμπορίου, εταιριών holdings, logistic, πολύ μεγάλες εταιρείες εκεί. Μπήκαμε μέσα στα εργοστάσια, είδαμε πώς λειτουργούν το σύστημά τους. Μερικά πράγματα μας κατέληξαν. Δεν τα έχουμε δει στην Ευρώπη, νομίζω, ακόμα κάποια τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και προσπαθούμε να συνεργαστούμε με μια αγορά τεράστια. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο σε αυτά που κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι να υπάρχει και υπάρχει προς στιγμή ανταπόκριση από τις εταιρείες της περιοχής και όποιον άλλον θέλει να συνεργαστεί με αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε άλλωστε υπογράψει, σας είπα, και ένα MOU το οποίο είναι δεσμευτικό και πρέπει να παράξει συγκεκριμένα πράγματα. Και πάνω σε αυτό θα κάνουμε και άλλες συναντήσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθαν μαζί μας τώρα 5-10 επιχειρήσεις ότι μένουμε σε αυτούς. Θα ενημερώσω τα επιμελητήρια και μαζί με τον Περιφερειάρχη μας. Θα ενημερώσουμε τους παραγωγικούς φορείς εδώ για τις δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης που υπάρχουν με εκείνο το κομμάτι του κινέζικου κράτους. Και είμαστε εδώ να δούμε αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας. Ξεδιπλώσατε ακριβώς όλα όσα έγιναν στην Κίνα και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη ενημέρωση.